Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια πιτούλα φανταστική, πολύ γρήγορη, έτσι δεν θα κουραστείτε καθόλου, με υλικά που σίγουρα θα έχετε στο σπίτι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικής απολαύσης στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια γάλα, γιαούρτι 200 γραμμάρια, ανακατεύουμε λίγο, σαράντα γραμμάρια ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, λίγη καπνιστή πάπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού, λίγο ξύδι, 10 γραμμάρια, πεντακόσια γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 25 γραμμάρια baking powder ή 2,5 κουταλάκια του γλυκού. Ανακατεύουμε. Βάζουμε λίγο, ανακατεύουμε να ενσωματωθεί, συνεχίζουμε, θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια νερό, και το υπόλοιπο αλεύρι. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια παρμεζάνα, έτσι αν δεν έχετε παρμεζάνα μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο τυρί, κάποια γραβιέρα. Θα χτυπήσουμε 2 αυγά. Θα τα ρίξουμε και αυτά μέσα. Και πλέον είμαστε έτοιμοι να ανακατέψουμε καλά, να ενσωματωθούν όλα τα υλικά και να στήσουμε. Δύσκολο. Ωραία. Παίρνουμε ένα ταψάκι 26άρι, εντάξει, έχω βάλει λαδόκολλα κάτω, το έχω πασπαλίσει με λίγο λάδι. Θα βάλω τη μισή γέμιση, θα την απλώσω καλά, να πάει παντού. Θα βάλω τυριά που λιώνουνε, η ποσότητα είναι στη δική σας την κρίση. Εγώ το σύνολο των τυριών που θα βάλω είναι 400 γραμμάρια. Θα βάλουμε ζαμπόν. Μπέικον μία συσκευασία,
να πάει παντού. Τα λαντικά είναι δική σας προτίμησης, έτσι. Αλλαντικά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, έτσι. Εγώ ενδεικτικά σας είπα ζαμπόνι και μπέικον. Μπορείτε να βάλετε γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Θα βάλουμε το υπόλοιπο τυρί. Να καλύψουμε τα λαντικά, έτσι. Και για να κολλήσει η ζύμη μας. Το σύνολο των τυριών που έβαλα τώρα είναι 400 γραμμάρια. Πιέζετε λιγάκι με το χέρι σας ή με μία σπάτουλα, ό,τι θέλετε εσείς. Θα βάλουμε την υπόλοιπη Χτυπάμε λιγάκι. Τέλεια. Σε ένα αυγό θα βάλουμε λίγο νεράκι. Ανακατεύουμε. Αλείφουμε. Μην το λυπάστε, βάλτε. Θέλουμε να κάνει μια ωραία κρούστα από πάνω. Πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Βάλαμε το φούρνο μας να ζεσταθεί καλά, έτσι. Τώρα θα κατεβάσετε στους 160 βαθμούς αντιστάσεις και θα το αφήσετε να αργοψηθεί. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Αφήστε το να κρυώσει καλά. Χρόνος ψησίματος 1 ώρα. Εντάξει, 160 αντιστάσεις, 1 ώρα. Λοιπόν, κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Το αφήνετε να κρυώσει καλά και μετά ξεφορμάρετε, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να είστε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!